στο γκάλωπ της ημέρας από τον Λαμία Πόλης 87.7. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 17. Άρα ψηφίζεις πρώτη φορά? Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Καλά, πιστεύω ότι είναι καλό να μπορώ να ψηφίσω και να επιλέξω ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Με ποιο σκεπτικό θα φτάσεις στην κάλπη την Κυριακή? Θα κοιτάξω τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θα κοιτάξω τι θα κάνουν και οι άλλοι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν κυβερνήσει αλλά μπορούν να κυβερνήσουν, και θα δω. Με τους φίλους σου έχεις συζητήσει για τις εκλογές, για τα κόμματα? Εντάξει, με τους φίλους μου, τους γονείς μου, την οικογένειά μου, με αυτούς θα... τους ανθρώπους γενικά που συναναστρέφουμε, με αυτούς θα συζητήσω και θα προσπαθήσω και να ακούσω και τη δικιά τους γνώμη για να αποφασίσω. Άρα θα συμβουλευτείς και τους γονείς σου για το ποια θα είναι η τελική σου απόφαση στην κάλπη? Ναι, εντάξει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποφασίσω ό,τι αποφάσισουν αυτοί. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει με τις εκλογές, δηλαδή τι πρέπει να φέρει η καινούργια κυβέρνηση για τη δικιά σου γενιά? Πιστεύω ότι πρέπει να φέρει μια εμπιστοσύνη, γιατί νομίζω ότι σαν η προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, νομίζω ότι δεν είχε μια μεγάλη εμπιστοσύνη από τους νεότερους, και πιστεύω ότι πρέπει να κάνει κάτι που να κάνει καλό στους νέους για να την εμπιστευτούν. Και τώρα στους συνομήλικους σου που έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις εκλογές και να μην πάνε να ψηφίσουν, τι έχεις να πεις? Πιστεύω ότι αυτό, εντάξει, η άποψη του καθενός είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα το επίλεγα, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχεις μια γνώμη για το ποιος θα ψηφίσει. Και νομίζω ότι είναι καλό να επιλέγεις, και αν κάνεις λάθος, εντάξει, μπορείς να το αναγνωρίσεις και να το διορθώσεις τις επόμενες εκλογές. Χρονών είσαι? 22. Έχεις αποφασίσει θα ψηφίσεις? Φυσικά για ναι, έχω αποφασίσει. Με ποιο σκεπτικό θα φτάσεις στην κάλπη την Κυριακή? Με το σκεπτικό τι θα ακολουθήσουν τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και τα επόμενα χρόνια του μέλλοντος δηλαδή. Με τους φίλους σου έχεις συζητήσει για τις εκλογές, για την πολιτική γενικότερα? Έχω συζητήσει, εντάξει, αλλά δεν είναι όλοι θετικοί με αυτό. Τι έχεις να πεις στους συνομιλικούς σου που δεν θα πάνε να ψηφίσουν και έχουν αποφασίσει να απέχουν από αυτές τις εκλογές? Δεν είναι λύση αυτό, και φυσικά πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Πιστεύω είναι γιορτή της δημοκρατίας. Αυτό έχω να πω. Πόσο χρονών είσαι? 20. Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις? Δεν έχω αποφασίσει, αν και δεν θα ψηφίσω σε αυτές τις εκλογές, γιατί είμαι φοιτητής εδώ, πολυκατοικίας, έχω δράμα, οπότε θα ψηφίσω στη 2 Ιουλίου που θα γίνουν οι επαναεκλογές. Αλλά όχι, ακόμα δεν ξέρω. Άρα για σένα είναι σίγουρο ότι θα πάμε και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, έτσι? Εδώ για το Μητσοτάκη είναι σίγουρο, το λέει και ο ίδιος του, οπότε ναι. Με ποιο σκεπτικό θα προχωρήσεις στην απόφασή σου, όποτε και αν ψηφίσεις? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω και χρόνο να το σκεφτώ. Σχολή, εξεταστική, οπότε ούτε debate, ούτε τίποτα δεν έχω παρακολουθήσει. Μου πετάει το Μητσοτάκη και το Τσίπρα από εδώ στο TikTok, οπότε... Για πες μου λίγο γι' αυτό, πώς έχεις δει την εικόνα των πολιτικών λοιπόν που τώρα έχουν TikTok, επικοινωνούν λίγο με την νεολαία περισσότερο, πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μας προσελκύσουν. Δεν το θεωρώ ούτε κακό, αλλά... εντάξει, μέχρι ένα σημείο, έχουν ξεφύγει λίγο. Τι σπουδάζεις? Φυσικοθεραπεία. Ωραία, με τους συμφοιτητές σου, με τους φίλους σου, με τους συνομιλικούς σου έχετε μιλήσει για τις εκλογές? Καθόλου. Δηλαδή και το τελευταίο πράγμα να είναι σε συζήτηση, δεν το αναφέρουμε καν. Άρα δεν σας απασχολεί καθόλου η πολιτική? Καθόλου. Ωραία. Τώρα γίνονται εκλογές, βγαίνει η κυβέρνηση. Τι θέλεις να είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει μετά τις εκλογές για εσένα, για τη γενιά σου? Τώρα... δεν έχω ιδέα, αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Κοιτάω μόνο τον εαυτό μου βασικά, οπότε... Ωραία. Δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι. Ωραία, εσύ μας είπες όμως ότι δεν θα ψηφίσεις τώρα για λόγω της απόστασης, αφού δεν έχεις εδώ τα εκλογικά σου δικαιώματα. Σε εκείνους που θα απέχουν συνειδητά από τις εκλογές, τι έχεις να πεις? Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ας πούμε, επειδή δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τώρα, δεν ξέρω, καθένας κάνει το δικό του. Σκέφτεται όπως θέλει, δεν θα επηρεάσω εγώ την κρίση του κανένας. Οπότε. Δεν θα τους πω τίποτα. Έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις αυτές τις εκλογές? Όχι, δεν έχω αποφασίσει, η αλήθεια είναι αυτή. Με ποιο σκεπτικό θα φτάσεις στην κάλπη την Κυριακή?
Κοίταξε να δεις. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, δηλαδή βλέπω αυτά, όπως είπε και το προηγούμενο παιδί για debate και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι και το debate να παρακολουθήσει κάποιος, ο όρος που είχε χρησιμοποιήσει ο Βαρουφάκης κάποια στιγμή, η δημιουργική ασάφεια, είναι, δεν ξέρω, είναι το απάβγασμα της δημιουργικής ασάφειας. Γενικά οι συνεντεύξεις των πολιτικών δεν με καλύπτουν καθόλου. Ωραία. Οι συνεντεύξεις μου λες ότι δεν σε καλύπτουν. Σε καλύπτει η προβολή που έχουν στα social media και στην τηλεόραση και γενικότερα παντού τώρα με την προεκλογική περίοδο. Κοίτα, η δικιά μου άποψη είναι ότι γενικά η πολιτική, ανεξαρτήτως προσώπου και κόμματος, είναι πάνω κάτω προδιαγεγραμμένη η πορεία της, ας πούμε, της εκάστοτε κυβέρνησης. Οπότε γι' αυτό είμαι λίγο σε μια... Δεν θα πω απαισιόδοξος, θα πω ότι έχω κουραστεί. Αυτό. Ωραία, πιστεύεις θα πάμε και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δηλαδή? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι θα πάμε. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να σας δώσω τώρα και να εικάσω για συνεργασίες και να σας πω ότι ας πούμε Πασόκ με Νέα Δημοκρατία ή όχι, αλλά νομίζω είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μια συνεργασία. Σε όσους έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις εκλογές αυτές και να μην πάνε να ψηφίσουν συνειδητά, όχι αν δεν μπορούν, τι έχεις να πεις? Κοιτάξτε, για μένα η ψήφος είναι το απάβγασμα της δημοκρατίας. Δηλαδή, θεωρώ εγκληματία κάποιον που δεν θα πάει να ψηφίσει, έστω και αν η ψήφος, ας πούμε, είναι είτε λευκό είτε άκυρο, πρέπει να δώσει το παρόν, οποιοδήποτε. Γιατί είναι... το βήμα που σου δίνει το ίδιο το πολιτευμά μας για να πεις τη γνώμη σου. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, αυτό είναι στη θεωρία, δηλαδή μέχρι και εγώ το σκέφτομαι ακόμα το τι θα κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που σας είπα. Είναι υποχρεωτική η ψήφος ούτως ή άλλως, γενικά. Οπότε θεωρώ κάποιον, δηλαδή εγκληματία το να μην πάει. Πήγαινε, ας πάει και ας κάνει, ας πούμε, ας ψηφίσει ό,τι να, ας βάλει, ξέρω εγώ, μαύρη πέτρα μέσα στο φάκελο, δεν ξέρω. Εσείς θα ψηφίσεις? Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι. Με ποιο σκεπτικό θα φτάσεις στην κάλπη την Κυριακή 21 του μηνός? Νομίζω πως θα φτάσω... Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να παρακολουθήσω το debate που έκανα γιατί δεν το έχω δει. Και θα πάω με απόφαση τελευταία στιγμή. Ωραία, τώρα που είπες για το debate, τα περισσότερα έχουν βγει στο TikTok από τους ίδιους τους πολιτικούς. Έχουν χρησιμοποιήσει το TikTok πιο πολύ για να πιάσουν στην νεολαία και έχουν γενικότερα χρησιμοποιούν τα social media για να επικοινωνήσουν πιο πολύ την προεκλογική τους εκστρατεία. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Κοίτα, είναι απόλυτο λογικό. Από πού αλλού θα μπορούσαν να διαφημιστούν και να κάνουν όλο αυτό που θέλουν να κάνουν? Τώρα, εμένα με χαλάει λίγο αυτό, το τι βγάζουν έξω, αλλά δεν ξέρω. Σου είπα, θα πάω τελευταία στιγμή και θα δω. Πιστεύεις ότι θα πάμε και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή θα έχουμε κυβέρνηση από την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε? Νομίζω είναι σίγουρο ότι θα πάμε ξανά σε εκλογές. Το θέμα μην πάει και μετά, και σε τρίτες και εκεί. Ωραία. Τα σενάρια μιας συγκυβέρνησης πώς τα βλέπεις? Το θεωρώ δεδομένο. Δεν νομίζω πως θα βγάλει κάποιος κυβέρνηση, οπότε θα πρέπει να συγκυβερνήσουν. Ωραία, τώρα έχουμε ας πούμε τις εκλογές, βγαίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, είτε με την πρώτη Κυριακή ή με τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Τι περιμένεις να αλλάξει με κάποια νέα κυβέρνηση? Το βασικό μου είναι να έρθει κάποιος καινούριος για να δούμε κάτι άλλο. Τώρα το τι θα αλλάξει είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή μπορεί να πάει και χειρότερα, μπορεί να πάει και καλύτερα. Θα δείξει το τέλος. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Ποιος το ξέρει?